Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή του tulutrakiblog.gr τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Κορινθίας, τον κύριο Μέλλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας. Θα ήθελα, κύριε πρόεδρε, να μας πείτε λίγο την κατάσταση που επικρατεί στην Κορινθία λόγω του κορονοϊού. Αυτή την εποχή αυτό που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι υπάρχει σαφή αύξηση λοιπόν των κρούσματων, των επιβεβαιωμένων λοιπόν περιστατικών COVID-19 και μάλιστα είναι και λογικό αυτή την εποχή, καθότι πρέπει όλοι να γνωρίζουμε ότι βρισκόμαστε στα μέσα του δευτέρου κύματος. Αν υπολογίσουμε και με βάση και τη δικιά μου τέλος πάντων εκτίμηση ότι το δεύτερο κύμα έχει ξεκινήσει ήδη από το τέλη του καλοκαιριού, αρχές του φθινοπόρου. Τώρα βρισκόμαστε στο, όπως κάποιος φαντάζεται τα διαγράμματα, στην άνοδο του κύματος, στο δεύτερο ακριβώς. Δεν έχουμε φτάσει δυστυχώς ακόμα στην αποκορύφωση. Τώρα που ακριβώς έπεσε και το lockdown, εάν ο κόσμος καταφέρει και εισακούσει και τηρήσει ευλαβικά τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί, θεωρώ ότι μπορεί ίσως και ότι θεωρώ ότι προλαβαίνουμε και ότι υπάρχει χρόνος να σταματήσει αυτή η αύξηση. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτό που έχω να πω ότι ιδιαίτερα στην Κορινθία έχουν αυξηθεί σε σχέση με προηγούμενους μήνες, σαφώς και προηγούμενες εβδομάδες έχουν αυξηθεί τα κρούσματα και μάλιστα έχουν αυξηθεί τα κρούσματα σε μια τάξη του θα έλεγα 30% περίπου, όταν και μάλιστα βλέπουμε ότι σε αυτό το ποσοστό είναι κρούσματα με συμπτώματα πια. Δηλαδή οι ασθενείς που έρχονταν πριν στο νοσοκομείο για να υποβληθούν σε τεστ ήταν ασυμπτωματικοί? Σαφώς και όλοι δεν ήταν ασυμπτωματικοί ή ασυμπτωματικοί. Ήταν ανάλογα με το τεστ βέβαια και ανάλογα και με το τι, για ποιο λόγο ερχόντουσαν οι άνθρωποι για να εξεταστούν βέβαια. Να ξέρετε ότι το αν κάποιος είναι ασυμπτωματικός ή όχι δεν σημαίνει ότι θα έχει θετικό τεστ ή θα είναι το PCR θετικό. Θέλω να πω ότι το PCR πρέπει να γίνεται, η εξέταση δηλαδή για το COVID-19 πρέπει να γίνεται ξεκάθαρα μετά από ιατρική αξιολόγηση. Απλά είχαν προηγούμενο χρονικό διάστημα ήταν περισσότεροι οι ασυμπτωματικοί από ό,τι τώρα πια. Από ό,τι τώρα. Έχουμε και τρεις θανάτους βέβαια στην Κορινθία. Το οποίο αυτό είναι από μόνο του ένα δυσάρεστο γεγονός. Ήταν ένας φόβος μας ότι κάποια στιγμή θα αρχίσουμε να χάνουμε συμπολίτες μας και από αυτόν τον λόγο. Ναι, έχουμε ήδη τους τρεις πρώτους καταγεγραμμένους θανάτους. Έχω να σας ενημερώσω ότι από όσο γνωρίζω έως και χθες υπάρχουν και άλλοι δύο οι οποίοι παλεύουν οι συνανθρώποι μας για τη ζωή τους. Δεν έχουν πεθάνει σαφώς οι άνθρωποι. Τους ευχόμαστε να έχουν καλή ταχεία ανάρρωση, βέβαια. Να έχουν καλή επιτυχία στον αγώνα που δίνουν αυτή τη στιγμή, καθότι είναι στην Αθήνα σε άλλες μονάδες και θα πρέπει να προσευχόμαστε και για αυτούς βέβαια. Εννοείται. Μακάρι να πάνε καλά όλα για την υγεία τους. Γιατρέ, να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Η ΜΕΘ του νοσοκομείου Κορίνθου προετοιμάζεται για να φιλοξενήσει πλέον ασθενείς με COVID. Και από ό,τι μαθαίνω αυξάνονται και οι κλίνες νοσηλείας για ασθενείς με COVID. Πείτε μου, το ιατρικό και το νοσηλευτικό προσωπικό στο νοσοκομείο Κορίνθου επαρκεί, μπορεί να αντιμετωπίσει τέτοιες καταστάσεις? Αυτό που πρέπει όλοι να γνωρίζουμε, όπως πολύ καλά ξέρετε κι εσείς, είναι ότι όσο αυξάνονται οι ανάγκες σε μια νοσοκομειακή δομή, άλλο τόσο αυξάνονται και οι ανάγκες σε εργατικά χέρια. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν είχαμε την πάρα πολύ καλή στο πρώτο lockdown το Μάρτιο είχαμε την πάρα πολύ καλή κίνηση από τον διοικητή τον κύριο Καρπούζη και τον διοικητή της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας τον κύριο Καρβέλη, ο οποίος δεν μπορώ τώρα να μου, δεν μου έρθει το χαλά. Κατά τον κατάλληλο εξοπλισμό, θέλετε να πείτε? Όχι. Μας έστειλε γιατρούς, μας έστειλε νοσηλευτές, θέλω να πω. Ότι μας επάνδρωσε, λοιπόν. Μας επάνδρωσε με αρκετούς νοσηλευτές, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί στη δουλειά τους. Νέοι, έχουν πάρα πολύ καλό
με πολύ στένος και δυναμική και είναι και πάρα πολύ καλά παιδιά και καλοί συνεργάτες. Από εκεί και πέρα βέβαια αυτό που χρειαζόμαστε ακόμα είναι ενίσχυση στο ιατρικό προσωπικό. Το ιατρικό προσωπικό αυτή τη στιγμή όπως είναι τώρα είναι οριακό, δεν αρκεί για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες ανάγκες που μπορεί να χρειαστεί το νοσοκομείο μας. Δίνουμε εμείς ό,τι μπορούμε το παραπάνω. Βέβαια χρειαζόμαστε και άλλη ενίσχυση και ενίσχυση αυτή είναι μόνο από δύο μεριές μπορεί να έρθει. Είτε θα έρθει ενίσχυση από το Υπουργείο με νέες προσλήψεις, με προσλήψεις νέων μόνιμων θέσεων ή και με προσλήψεις επικουρικών θέσεων, αυτές που είχαν εξαγγελθεί και νωρίτερα από τον Υπουργό, οι 300 θέσεις για τους εντατικολόγους και αυτά. Από αυτούς έχουμε δει δύο έως τώρα, τρεις, ο οποίος τρίτος θα έρθει λογικά στο τέλος του μήνα. Αλλά περιμένουμε όμως και θα έπρεπε να ήταν και το πιο ορθολογιστικό είναι να αυξηθούν οι γιατροί του ΕΣΥ και να μονιμοποιηθούν στα νοσοκομεία μας όπως και στο δικό μας για να μπορέσουμε να αυξηθούν τα γιατρικά χέρια. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι ιδιώτες γιατροί. Αυτό που έχουν βάλει τώρα εκ του Υπουργείου και εκ του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου έχουν ζητήσει βοήθεια από τους ιδιώτες να μπουν στο ΕΣΥ. Είναι και αυτό βέβαια μια λύση. Σαφώς βέβαια θα έπρεπε όμως να εξαντλήσουμε τα περιθώρια του να έρθουν και να μονιμοποιηθούν οι νέοι συνάδελφοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Από τη στιγμή που βέβαια αποφασίζουμε οι συνάδελφοί μας, οι ιδιώτες, να συμπράξουν μαζί μας και να συνδράμουν στη διαχείριση της, στην αντιμετώπιση, συγγνώμη, των ασθενών αυτών του COVID-19, θα πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, οι συνάδελφοί μας, να μπουν και να μπουν με ευνοϊκούς όρους, καθότι αντιλαμβάνεστε ότι διακυβεύουν και πολλά πράγματα όταν αφήνουν ένα ιατρείο για να μπορέσουν να δουλέψουν σε ένα νοσοκομείο. Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι επιτακτική η ανάγκη της στελέχωσης των νοσοκομείων σε προσωπικό, νοσηλευτικό και ιατρικό. Γιατρέ, πείτε μου τι συστήνετε στον κόσμο. Ο κόσμος καταρχήν πρέπει να παραμείνει ψύχραιμος. Δεν πρέπει να πανικοβάλλεται. Να είναι ψύχραιμος λοιπόν σε εγρήγορση. Θα πρέπει όμως, δηλαδή όταν λέω σε εγρήγορση, θα πρέπει να αναγνωρίζει λίγο τα συμπτώματα και έκτοτε μόλις αναγνωρίσει τα συμπτώματα να αναζητήσει αρχικά, δηλαδή στην πρώτη φάση, μια τηλεφωνική ιατρική συμβουλή. Όχι τηλεφωνική συμβουλή εκ του γείτονα. Μια τηλεφωνική ιατρική συμβουλή. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι όλοι έχουμε οικογενειακούς γιατρούς ή ιδιώτες γιατρούς, λοιπόν, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπου μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Δεν νομίζω να κοστίζει σε τίποτα ένα τηλέφωνο. Και από εκεί και πέρα, με βάση την αξιολόγηση και τη συμβουλή λοιπόν του γιατρού, να πορευτεί ο πολίτης είτε σε εξέταση στο ιδιωτικό χώρο, είτε σε εξέταση σε δημόσιο χώρο, στο νοσοκομείο δηλαδή, ή στα κέντρα υγείας. Δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, πρέπει να υπάρχει εγρήγορση. Από εκεί και πέρα πρέπει, και δεύτερο είναι, να τηρούν τα μέτρα προστασίας. Με η τήρηση των μέτρων προστασίας είναι αυτή που θα προφυλάξει τον ασθενή, τον συμπολίτη μας, να μην πάει σε κανέναν γιατρό για να μην τον χρειαστεί. Δεν είναι, πρέπει να τονίσουμε αυτό, οι μονάδες συστατικής θεραπείας που βγαίνουν και αυξάνονται οι κλίνες και που καταλαμβάνονται από νέους ασθενείς, δεν είναι ο τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας. Εκεί είναι η κατάληξη της πανδημίας. Ο τρόπος αντιμετώπισης είναι η πρόληψη και η πρόληψη σημαίνει προστασία. Ας γίνει λοιπόν όλοι οι πολίτες, ας γίνουν και ας σχηματίσουν μια μεγάλη μάσκα για να αφήσουν εμάς από πίσω να δουλέψουμε και στις ΜΕΘ και στις ατμήματα επικοδόμων περιστατικών αλλά και στα ιδιωτικά ιατρία. Δράτωμε τώρα της ευκαιρίας από αυτό που είπατε. Τι έχετε να απαντήσετε σε όλους αυτούς που ισχυρίζονται ότι η χρήση μάσκας κάνει κακό? Αυτοί λοιπόν που ισχυρίζονται λοιπόν κάτι τέτοιο θα έπρεπε να ξέρουν καλύτερα και να ανοίξουν κάποιο σύγγραμμα λοιπόν, καλύτερα να διαβάσουν κάποια πράγματα, καθότι δεν τους είδα αυτούς στα προηγούμενα χρονικά διαστήματα και σε άλλα έτη να φωνάζουν και να παίρνουν τη μεριά των γιατρών που φοράνε συνεχώς μάσκες στα νοσοκομεία και στα χειρουργεία ιδιαιτέρως. Αυτούς λοιπόν δεν τους είδα. Αντικειμενικά αυτοί οι άνθρωποι θα έπρεπε να βάλουν κάτω σε ένα χρονοδιάγραμμα μια ενός 24ωρου και να αναλογιστούν πόσες ώρες δηλαδή την ημέρα φοράνε τη μάσκα σε εξωτερικό χώρο, πόσες, ποια είναι αυτές οι ώρες που θεωρούν ότι κάνουν κακό στον εαυτό τους. Εγώ δεν έχω δει ακόμα
άνθρωπο που να μου έχει έρθει στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε να έχει έρθει σε κάποιο ιδιωτικό ιατρείο και να με έχει ενημερώσει συνάδελφος ότι υπάρχει πρόβλημα στη μάσκα. Και μιλάω πια και μόνο για τους υγιείς ανθρώπους που φοράνε μάσκα. Η αυτή τη στιγμή η σύσταση για αυτοί που δεν πρέπει να φοράνε μάσκα αφορά αυτούς που έχουν μια βαριά, πολύ βαριά τέταρτου σταδίου καρδιακή παύλα και ή και αναπνευστική ανεπάρκεια τέταρτου σταδίου. Δεν μιλάμε για άτομα τα οποία είναι υγιή. Τα υγιή άτομα δεν έχουν κανένα πρόβλημα να φοράνε μάσκα. Ξεκάθαρο το μήνυμα που στέλνετε αυτή τη στιγμή. Ξεκάθαρο. Οπότε ο κόσμος πρέπει χωρίς φόβο να φορά τη μάσκα. Είναι μέτρο προστασίας κατά του κορονοϊού. Και θέλω να σας ρωτήσω για κάτι τελευταίο, γιατρέ μου. Για να μην σας απασχολώ, γιατί ξέρω ότι έχετε αυξημένες υποχρεώσεις και δει αυτή την περίοδο. Το αντιγρυπικό ή το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου θεωρείτε ότι θα βοηθούσε τον κόσμο εάν το έκανε προληπτικά για να περάσει σε περίπτωση που ασθενήσει από τον κορονοϊό λίγο πιο ήπια? Και τα δύο αυτά εμβόλια λοιπόν που είπατε, και της εποχικής γρήπης και του πνευμονιόκοκου, είναι εμβόλια που έχουν αυστηρές συστάσεις και αυστηρές και υπάρχουν και συγκεκριμένες ομάδες λοιπόν κινδύνου που πρέπει πρωτίστως να εμβολιαστούν. Ιδιαίτερα αυτό του πνευμονιόκοκου έχει συγκεκριμένες δοσολογίες, έχει συγκεκριμένο χρόνο και μάλιστα και αυστηρά σε ομάδες υψηλού κινδύνου. Είναι περιγεγραμμένες και τις γνωρίζουμε όλοι και είναι πολύ εύκολο να το δούμε. Επίσης λοιπόν σε ομάδες υψηλού κινδύνου πρέπει πρωτίστως το εμβόλιο της γρήπης να γίνεται σε όλους αυτούς και μετά στο γενικό πληθυσμό. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να εμβολιαστούν όλοι. Υπάρχει σύσταση ότι δεν υπάρχει πρόβλημα να εμβολιαστούν όλοι, αλλά πρωτίστως θα καλυφθούν οι συνάνθρωποι μας που το έχουν πρωτίστως ανάγκη. Που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες. Που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, βεβαίως. Άρα λοιπόν, από εκεί και πέρα, από εκεί και πέρα όμως, το εμβόλιο της γρήπης, της εποχικής γρήπης, έχει, από ό,τι φαίνεται, έχει έναν σίγουρο ρόλο ότι κάνοντας το εμβόλιο της γρήπης, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, απαλλάσσεται κάποιος από τη συμπτωματολογία της γρήπης και όταν ασθενήσει, αν ασθενήσει κάποιος άνθρωπός μας, λέγοντας αυτό στο γιατρό του ότι έχω εμβολιαστεί με τη γρήπη, με το εμβόλιο της γρήπης, μπορεί ο γιατρός να κατευθυνθεί στη διάγνωσή του πολύ πιο εύκολα και πολύ πιο στεναρά και σοβαρά για τον ασθενή του και να αποκλείσει εν μέρη τη γρήπη. Από εκεί και τη γρήπη του, του ήταν τη γρήπη. Ναι. Δεν είναι μόνο το ΙΤΕΝΕΝ, είναι πολλά στελέχη. Την εποχική γρήπη. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα λοιπόν να μπορέσει να κατευθυνθεί, αν όχι σε κάποια άλλη διάγνωση ή στη διάγνωση του COVID-19. Έχουν βγει κάποιες έρευνες όμως, οι οποίες μελετώνται σαφώς ακόμα, καθότι δεν είναι σε μεγάλο βάθος χρόνου από ό,τι καταλαβαίνετε, που λένε ότι πιθανώς το εμβόλιο της γρήπης, πιθανώς λέω, το τονίζω, να έχει κάποιο μέτρο, κάποιο ίσως ποσοστό προστασίας έναντι COVID-19. Αυτό βέβαια είναι σε μελέτες οι οποίες δεν μπορούμε να βασιστούμε 100%, καθότι δεν υπάρχει μεγάλο δείγμα και μεγάλο βάθος χρόνου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κατάσταση νόσους του νέου κορονοϊού που είναι ένα χρόνο τώρα περίπου που ταλαιπωρεί τον κόσμο και ενώ οι μελέτες που τις οποίες θέλουμε για να μπορέσουμε να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα είναι και δεκαετίες και πενταετίες. Όταν είναι μια κλινική κατάσταση ένα χρόνο είναι ανασφαλής όλες αυτές οι μελέτες. Είναι πολύ καλυπτοπιστικά και πάρα πολύ χρήσιμα τα όσα μας λέτε. Άρα λοιπόν, συνοψίζοντας, προτείνουμε στον κόσμο να φορά τη μάσκα του, να τηρεί τα μέτρα προστασίας. Να μην μετακινείτε άσκοπα, να συμβουλεύετε το γιατρό, όπως είπατε ένα τηλεφώνημα δεν κοστίζει. Έτσι ακριβώς. Και να μην στηρέουν όλοι ασκόπως τα φαρμακεία για το αντιγρυπτικό εμβόλιο. Πρωτίστως να συμβουλεύετε το γιατρό. Και αν επιβάλλεται, αν υπάρχει ανάγκη, ο γιατρός θα κρίνει αν πρέπει κάποιος να το κάνει ή όχι. Πάντα ο γιατρός είναι αυτός που πρέπει να κρίνει και να αξιολογεί την κλινική εικόνα του κάθε ασθενούς, καθώς και την οικογενειακή του και την ατομική του υγεία. Από εκεί και πέρα, ένα τελευταίο να σημειώσω κι εγώ, ότι στις άσκοπες μετακινήσεις των ασθενών θα πρέπει, και των πολιτών, θα πρέπει να συνυπολογίσουμε ότι να μην γίνονται και άσκοπες μετακινήσεις αυτή την εποχή από και προς το νοσοκομείο ή οποιαδήποτε δημόσια δομή. Θα μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι, εάν υπάρχουν κάποιες τακτικές διαδικασίες, να τις αναβάλουν για λίγο καιρό, καθότι αυτή τη στιγμή και στο νοσοκομείο και στις δημόσιες δομές επικρατεί, όπως πάντα,
αυξημένη πιθανότητα μετάδοσης οποιοδήποτε ιού και όχι μόνο του κορονοϊού αλλά και του κορονοϊού, λοιπόν, και είναι πάρα πολύ δύσκολο να, εκτός από το έργο της κλινικής αξιολόγησης και να εξετάζουμε τους ασθενείς, λοιπόν, να έχουμε και να προσπαθούμε να αραιώσουμε στο προάβλιο, ας πούμε έτσι, του νοσοκομείου τον κόσμο μεταξύ τους ή τις συνοστίζονται για έναν τακτικό έλεγχο. Πρέπει να έρχονται στο νοσοκομείο για τα απολύτως επίγοντα και απαραίτητα. Έχει εκδώσει και ανακοίνωση, δελτίο τύπου, το νοσοκομείο Κορίνθου, γι' αυτό ακριβώς που λέτε. Αναστέλλονται μάλλον τα τακτικά χειρουργεία. Χειρουργεία θα γίνονται μόνο σε επίγουσες περιπτώσεις. Και βέβαια απαγορεύονται οι συνοδοί. Έχει εκδοθεί δελτίο τύπου αναλυτικό, το οποίο το έχουμε δημοσιεύσει, αλλά καλά κάνετε και το λέτε, να μην σειραίει ο κόσμος στα νοσοκομεία για να διευκολύνει και το έργο των γιατρών. Θα σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συνέντευξη. Νομίζω ότι όσα είπαμε είναι αρκετά χρήσιμα για τους ακροατές μας. Θα είμαστε σε επικοινωνία. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη και να προσέχετε και εσείς. Καλά. Καλή ευχαριστώ πολύ.